Από την επόμενη Τετάρτη, 22 Μαου, ξεκινά τα καθημερινά δοκιμαστικά σε πρώτη φάση η δρομολογία του Όνιο Προαστιακό από την Πάτρα προ την Κάτω Αχαία. Το πρόγραμμα δρομολογίων θα περιλαμβάνει δύο αμαξοστοιχίε, μία το πρωί και μία το απόγευμα. Το ακριβέ πρόγραμμα θα ανακοινωθεί από την Τρενοσέ, εν αναμονή τη ολοκλήρωση τη τοποθέτηση όλων των αυτομάτων διαβάσεων. Το πρώτο δοκιμαστικό δρομολόγιο του προαστιακού σιδηροδρόμου Πατρακατοαχαΐα πραγματοποιήθηκε την περασμένη Δευτέρα 6 Μαΐου και ήταν επιτυχημένο σημαίνοντα ουσιαστικά την αντίστροφη μέτρηση για την κανονική λειτουργία της γραμμής. Στόχος του ως έιναι από τα μέσα του καλοκαιριού να αυξηθούν τα δρομολόγια προκειμένου να εξυπηρετηθεί και η αυξημένη ταξιδιωτική κίνηση προ μια περιοχή ιδιαίτερα τουριστική. Η γραμμή θα ξεκινάσει αυτή τη φάση και όσο δεν θα υπάρχει άμεση ανταπόκριση προς Ρίο από το σταθμό Αγίου Ανδρέα και θα καταλήγει στο σταθμό Καταχαΐας καλύπτοντας απόσταση 20,8 χιλιόμετρων με στάσεις σε Αμφίας, Αγιο Γεώργιο, Παραλία Πατρών, 25 Μαρτίου, Τσαούσι, Μιντιλόγλη, Βραχνέικα, Τσουκαλέικα, Αλισό και Κατοαχαΐα. Σε κάθε στάση έχει ήδη γίνει η διαμόρφωση τη αποβάθρα συμπεριλαμβανομένη τη κατασκευή κλειμένων διαδρόμων πρόσβαση για αμαία. Τοποθετήθηκαν στέγα, στράγια, εξοπλισμό, καθεστική πάγκη, κάδια απορριμμάτων, μπαρε και ασφάλιση ποδηλάτων, ενώ τοποθετήθηκε ηλεκτροφωτισμό. Παράλληλα, ολοκληρώθηκε η ανακατασκευή ορισμένων ισόπεδων διαβάσεων τη παλαιά γραμμή με νέου τύπου διαβάσει από καουτσούκ τύπου στρέιλ ή οπλισμένο σκυρόδεμα με αντιολισθητική επιφάνεια. Μέρος του έργου των 6,6 εκατομμυρίων ευρώ περιελάμβανε ενίσχυση της λειτουργίας των τεχνικών της γραμμής και κυρίως η ενίσχυση των βάθρων της γέφυρας Πύρου. Στόχος της περιφέρειας είναι τώρα η επέκταση του προαστιακού μέχρι τον Άραξο και το αεροδρόμιο το οποίο χρησιμοποιείται κατά την τουριστική περίοδο και για πτήσεις τσάρτερ από το εξωτερικό.